Κώστας Μήτρογλου πετυχαίνει ίσως το πολυτιμότερο γκολ του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό στο 90 και το Καραϊσκάκι παραλυρεί. Νίκη χρυσάφη για τους ερυθρόλευκους που παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας διατηρώντας το προβάδισμα των 2 βαθμών από την ΑΕΚ. Πιο σημαντικό είναι που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι και τώρα έβαλα και τον γκολ. Η δουλειά ήταν που από την σέντρα που έχετε, εγώ έβαλα μόνο το πόζι και καλά που κερδίσαμε. Το παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό σε εξέλιξη. Οι ερυθρόλευκοι απείλησαν στο δεύτερο λεπτό με τον Καλέτη να πιάνει το σουτ που έδιωξαν οι αμυντικοί της Λάρισας. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν ένα λεπτό αργότερα με το σουτ του Σαρμιέντο να καταλήγει στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Η Λάρισα έκανε και πάλι αισθητή την παρουσία της στο 6 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φωτάκη. Οι Βυσσίνοι είχαν τον έλεγχο του ρυθμού, μην επιτρέποντας στους αντιπάλους τους να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Μέσα σε ένα δίλεπτο όμως ο Ιγκλέσιας δέχτηκε 2 κίτρινες κάρτες και άφησε την ομάδα του με 10 παίχτες. Το κακό με εμάς είναι ότι, για εμάς μάλλον, ότι δεν μας αφήνουν να παίξουμε και μέσα στον Παναθηναϊκό και μέσα στο Καραϊσκάκι, δυστυχώς. Στο 29 ο Τζόρτζεβιτς σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Κυπουρού, χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού μέχρι εκείνο το σημείο. 2 λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Γκαλέτη να επιχειρήσει το σουτ που και πάλι προσέκρουσε στο δοκάρι. Οι ερυθρόλευκοι έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα συνέχισαν να πιέζουν, μην μπορώντας όμως να ανοίξουν το σκορ. Η Λάρισα προειδοποίησε τον Νικοπολίδη στο 37 με το σουτ του Σαρμιέντο και 4 λεπτά αργότερα προηγήθηκε. Ο Μετίν βρέθηκε απέναντι στο διεθνή πορτιέρο και με πλασέ πάγωσε το Καραϊσκάκι. Τελευταία ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ήταν το σουτ του Γκαλέτη που πέρασε out. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Ο Ζεβλάκοφ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά. Ο Κοβάσεβιτς έστρωσε στο Σίζιτς, ο οποίος έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολύ άγχος, αλλά γενικά αυτό φαινόταν από τον πρώτο. Αυτό που κρατάμε είναι 3 βαθμοί, μία νίκη, αλλά την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, έχουμε ένα εξίσου σημαντικό μάτς που πρέπει να πάμε στην Ξάνθη για να κερδίσουμε. Στο 58 οι αριθμητικές ισορροπίες αποκαταστάθηκαν όταν ο Πάντος αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. 3 λεπτά αργότερα ο Γκαλέτη έκανε τη σέντρα, όμως ο Λεωνάρντο προτίμησε να κοντρολάρει παρά να πλασάρει τον Κυπουρό. Μεγάλη ευκαιρία έχασε η Λάρισα στο 76. Ο Μπακαγιώκο βρέθηκε σε πλεονεκτικότατη θέση με τον Νικοπολίδη όμως να επεμβαίνει σωτήρια. 4 λεπτά αργότερα ο Μπακαγιώκο ήταν και πάλι μοιραίος για την ομάδα του. Βρέθηκε απέναντι στον Νικοπολίδη όμως το πλασέ του πέρασε out. Στην εκνοή του αγώνα ήρθε τελικά η λύτρωση για τον Ολυμπιακό. Ο Μήτρογλου που είχε μπει ως αλλαγή στο 82 βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Λάρισας και χάρισε το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.